Κάθε χρόνο τέτοια ημέρα έχουμε διπλή γιορτή. Τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την επέτειο της Εθνικής Παλιγενεσίας του 1821. Φέτος όμως είναι τριπλή, διότι συμπίπτει με την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. Και δυστυχώς οι υγειονομικές συνθήκες δεν μας επιτρέπουν να την γιορτάσουμε με τη λάμψη που της πρέπει και της αρμόζει. Τιμούμε τους ηρωικούς προγόνους μας, τους γνωστούς αλλά και άγνωστους ήρωες που με αυταπάρνηση και εθνική συνείδηση έδωσαν τον αγώνα για τη λευτεριά της πατρίδας. Τέτοιες επέτειοι όμως δεν είναι μόνο για να μαθαίνουν οι νέοι, αλλά και να θυμούνται οι παλιοί, αλλά και να παραδειγματιζόμαστε όλοι μας. Οι πρόγονοί μας έδωσαν ένα ηρωικό αγώνα σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και πέτυχαν τη λευτεριά της πατρίδας. Παραμέρισαν τα πάθη, τις διχόνοιες και έγιναν εθναμήντορες. Εμείς φέτος, δυστυχώς εδώ και ένα χρόνο, δίνουμε μια μάχη ενάντια σε μια πανδημία που δοκιμάζει τις αντοχές ολόκληρης της ανθρωπότητας και ολόκληρης της κοινωνίας. Ας παραδειγματιστούμε από τους προγόνους μας. Θα κάνουμε υπομονή και θα παλέψουμε όσο χρειαστεί ώστε να βγούμε νικητές από αυτή την κρίση. Και θα βγούμε. Το τέλος είναι κοντά και σε λίγο θα πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Να παραδειγματιστούμε όμως και από τα λάθη του προγόνου μας. Γιατί και τότε, όταν επικράτησαν τα πάθη, οι διχόνοιες και οι σκοπιμότητες, η επανάσταση έφτασε στο χείλο της καταστροφής. Όταν μπήκε το εγώ πάνω από το εμείς. Έτσι και σήμερα, εν μέσω μιας πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, οι άγονες αντιπαραθέσεις και οι παράλογοι διχασμοί, το μόνο που κάνουν είναι να επιτείνουν τα πάθη και την ένταση. Σε τούτη την ιστορική στιγμή και σε μια συγκυρία κρίσιμη για τη χώρα, ας μην αναδεικνύουμε τις άσχημες πλευρές του εθνικού μας βίου, αλλά ας δώσουμε μήνυμα ενότητας και ομοψυχίας. Αυτό ορίζει η λογική, αλλά και επιβάλλει το εθνικό συμφέρον. Υπό αυτό το πρίσμα και με το βλέμμα στραμμένο στους αγώνες των προγόνων μας, να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, χρόνια πολλά Ελλάδα. Ζήτω το έθνος.